Σε δεινή οικονομική θέση βρίσκονται 1.500 ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί σε όλη την Ελλάδα, καθώς θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την πληρωμή ή όχι των διδάκτρων την περίοδο των 2 μηνών της καραντίνας. Την ίδια ώρα, οι διαφορετικές τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών σε σχέση με την πληρωμή των διδάκτρων διχάζει γονείς και ιδιοκτήτες παιδικών σταθμών. Ο Άδωνης Γεωργιάδης μας είπε ότι πρέπει να πληρωθούμε και τεκμηρίωσε ότι αν δεν πληρωθούν τα δίδακτρα, τι θα γίνουν οι παιδικοί σταθμοί, θα κλείσουν? Και αν κλείσουν, τι θα κάνουμε τα παιδιά αυτά που φιλοξενούνται? Η κυρία Μιχαηλίδου είπε, μάλιστα με θερμή παράκληση προς τους γονείς, να μην πληρώσουν Απρίλη-Μάη. Όποιος βγάλει συμπέρασμα να μας το πει και εμάς. Γιατί εμείς βρισκόμαστε απέναντι στους γονείς, χωρίς να ξέρουμε τι να τους πούμε, και όλες αυτές οι αμφισημίες έχουν δημιουργήσει μια εμπόλεμη κατάσταση. Το 90% των μικρών παιδιών επέστρεψαν και πάλι στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς με χαμόγελο και με φόντο τα μέτρα προστασίας του ΕΟΔΗ. Και έχει επιστρέψει και η χαρά και το χαμόγελο στη ζωή μας. Και λόγω της εισόρευσης οφειλών 1.000 ευρώ στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, το κλίμα είναι εκρηκτικό. Και εφόσον, όπως τονίζουν, δεν βρεθεί χρυσή τομή από την κυβέρνηση, τότε θα καταβάλουν προσπάθειες ώστε να καταβληθεί ένα μικρό μέρος των διδάκτρων από τους γονείς. Αλλά τουλάχιστον έτσι σε μια κοινή απόφαση να δούμε να επιστρέψουμε το ή να μην πληρωθούμε το 60% και να πληρωθούμε το 40% που αφορά τα πάγια μας, που είναι πάρα πολλά. Και βρίσκω δίκαιο απόλυτο στους γονείς το ότι θα πούν. Γιατί και αυτοί βρίσκονται μετέωροι και αυτοί ήταν σε δεινή οικονομική κατάσταση. Δεν μπορούμε να πούμε εμείς θέλουμε και εμείς μπορούμε. Γι' αυτό η πρόταση είναι ελάτε σε επαφή, ανθρώπινα να βρούμε λύσεις. Και όχι με νόμους που άλλα λέει ο ένας και άλλα ο άλλος. Με πληρότητες 80 με 90% άνοιξαν και πάλι οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί στο Δήμο Μαλεβιζίου, όπου οι αρμόδιοι κρατούν στάση αναμονής σε σχέση με το ζήτημα των διδάκτρων την περίοδο της καραντίνας. Αυτό θα εξεταστεί με τη δημόσια αρχή και θα δούμε πώς θα το δούμε. Κοιτάξτε, δεν έχει δοθεί κάποια έκτακτη επιχορήγηση αναφορικά με τη στήριξη των δημοτικών και παιδικών βρεφικών σταθμών. Όμως είμαστε βέβαιοι ότι η κυβέρνηση θα μεριμνήσει και σε αυτό το ευαίσθητο κομμάτι. Σε ό,τι αφορά τα τροφεία, ισχύει ότι ίσχυε και πριν το COVID-19 και με τη νέα σχολική χρονιά θα εφαρμόσουμε τις οδηγίες του Υπουργείου. Να σημειώσουμε εδώ ότι τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας, προστασίας και πρόληψης. Ο κύριος Πιτζόπουλος αναφέρθηκε και στον υπαρκτό κίνδυνο κλεισίματος μικρών δομών από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο λόγω της οικονομικής ασφυξίας. Αν έχει ξεκαθαρίσει η πολιτεία, θα τις βρούμε με τις λύσεις της πολιτείας. Αν δεν έχει ξεκαθαρίσει η πολιτεία, με αυτό που προτείνει η Ομοσπονδία μας. Για να μην κλείσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παιδικών σταθμών. Πάντως, οι όποιες οικονομικές διαφορές θα βρεθούν στο επίκεντρο όλων των εμπλεκόμενων πλευρών στα τέλη της σχολικής χρονιάς, ενώ κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.